face to face μαζί σας. Σήμερα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και να πούμε χαρούμενοι γιατί έχουμε δύο αδέλφια, μάλιστα. Γιατρούς από την όμορφη Θεσσαλονίκη, να καλωσορίσουμε τον κύριο Λαμπανάρη Απόστολο, χειρουργός ουρολόγος. Τι κάνετε? Γεια σας, είναι καλά, εσύ πώς? Είστε και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Erlangen της Γερμανίας. Καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Να καλωσορίσουμε και τον χειρουργό ουρολόγο, τον κύριο Γιώργο Λαμπανάρη. Καλά είστε? Καλά, κύριε Τζάφα. Διδάκτορ του Πανεπιστημίου Charité του Βερολίνου της Γερμανίας. Παρόλο που έχετε σπουδάσει και ιδίως στη Γερμανία και έχετε ζήσει 10 χρόνια στη Γερμανία, έχετε γεννηθεί στην Αμερική. Να λέμε ότι έχουμε γεννηθεί στην Αμερική, έτσι δεν είναι, κύριε Λαμπανάρη και κύριε Λαμπανάρη? Λοιπόν, πάνω από 1000 ρομποτικά χειρουργεία, πάνω από 3000 ενδοσκοπικά και ανοιχτά χειρουργεία. Τι έχετε να πείτε για τον νεφρό? Σήμερα λοιπόν στο Face to Face θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του νεφρού και να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο σε εσάς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη. Τι ακριβώς λοιπόν είναι ο καρκίνος του νεφρού? Λοιπόν, ας ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν για τον νεφρό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, έχει δύο νεφρά. Ένα βρίσκεται από την δεξιά πλευρά και ένα βρίσκεται από την αριστερή πλευρά. Το νεφρό τώρα ανατομικά χωρίζεται στον άνω πόλο, στον κάτω πόλο, στην πρόσθετη επιφάνεια και στην πίσω επιφάνεια, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στη φωτογραφία. Mm-hmm. Έχει κάποιες λειτουργίες. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όταν θα δούμε την διπλανή εικόνα, όταν κόβεται το νεφρό στη μέση, υπάρχουν δύο βασικά τμήματα. Το ένα είναι το παρένχημα του νεφρού, το οποίο είναι το σημείο που φιλτράρεται το αίμα, και το άλλο είναι η πίελος του νεφρού, όπου παράγονται τα ούρα, μπαίνουν στην πίελο και από εκεί φεύγουν προς την έξοδα. Τώρα, σαν λειτουργίες, έχει δύο βασικές λειτουργίες. Όπως είπαμε, το ένα, η μία λειτουργία είναι ότι φιλτράρει στην ουσία το αίμα του οργανισμού για να μπορέσει να καθαρίσει το αίμα από τις βλαβερές ουσίες και τις τοξικές ουσίες που παράγονται από τις καύσεις του οργανισμού. Mm-hmm. Αυτό το κάνει με τα ούρα. Παράγονται τα ούρα και μέσα στα ούρα υπάρχουν αυτές οι βλαβερές ουσίες, οι οποίες μετά με την αποχετευτική μοίρα αποβάλλονται από τον οργανισμό. Η άλλη λειτουργία του είναι να κρατάει σταθερή το ισοζύγιο μεταξύ νερού και ηλεκτρολιτών. Αρκετά σοβαρές λειτουργίες, γιατί χωρίς το νεφρό, τελικά είναι ο νεφρός, το νεφρό, ακούμε δηλαδή και τους δύο όρους, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη. Ναι, συνήθως ο νεφρός είναι, αλλά το ακούμε και το νεφρό. Το σωστό είναι ο νεφρός. Δεν είναι λάθος. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, και να σας ρωτήσουμε λοιπόν για τον καρκίνο του νεφρού και φυσικά ποια είναι τα είδη. Υπάρχουν δύο βασικοί είδη στον καρκίνο του νεφρού. Ένα είναι το νεφροκυταρικό καρκίνωμα, που αφορά ουσιαστικά το παρένχημα του νεφρού. Και το δεύτερο είναι της αποχευτικής μοίρας ή της πιέλου, όπως ανέφερε πριν και ο αδερφός μου. Βλέπετε εδώ και στην εικόνα, το ένα βρίσκεται μέσα από εκεί που ουσιαστικά φεύγουν τα ούρα προς την κύση, το άλλο βρίσκεται έξω από την έξω μεριά του νεφρού. Κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, μπορείτε να μας πείτε τι είναι το νεφροκυταρικό καρκίνωμα? Το νεφροκυταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκινώματος στο νεφρό. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι περίπου μέχρι το 2015 θα νοσήσουν περίπου 2.000 ασθενείς στην Ελλάδα. Σαν σύνολο από ποσοστό καρκίνων που υπάρχει στον οργανισμό, έχει καλύπτει περίπου το 3%. Είναι πολύ πιο σύνηθες στους άνδρες από ότι στις γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας στην οποία εμφανίζεται είναι περίπου τα 65 χρονών. Είναι πολύ ασυνήθις κάτω από 45 χρονών, είναι συνήθως μεταξύ 50 και 80 χρονών θα εμφανιστεί. Μάλιστα. Άρα είναι γενικά συχνός, θα μπορούσατε να πείτε, σε σχέση με άλλα? Κοιτάξτε, γενικά, όπως είπαμε, το ποσοστό είναι 3%. Mm-hmm. Αλλά αυτό θεωρείται συχνό, θεωρείται? Θεωρείται, ναι, δεν είναι σαν κάποιους άλλους όντως που έχουν εννοείται πιο μεγάλες θέσεις. Αλλά πάλι, όπως σας είπα, το 2015 υπολογίζεται ότι θα νοσήσουν περίπου 2.000 άτομα. Μάλιστα. Δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, να μας πείτε για τον καρκίνο της αποχετευτικής μοίρας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι και πόσο συχνός είναι? Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, το νεφρό χωρίζεται στο παρένχημα του νεφρού και στην αποχετευτική μοίρα, που είναι το σημείο που μαζεύονται τα ούρα για να τα αποβάλουμε τελικά. Mm-hmm. Όταν βρίσκουμε έναν καρκίνο στην αποχετευτική μοίρα, εννοούμε ότι είτε μπορεί να το βρούμε στην πίελο, που είναι το σημείο που μαζεύονται τα ούρα για να ξεκινήσουν την κάθοδο προς τον ουρητήρα. Μπορούμε να βρούμε κάποιον όγκο στον ουρητήρα ή τέλος μπορούμε στην κύστη, που είναι το κάτω τμήμα της αποχετευτικής μοίρας. Βέβαια, στο άνω τμήμα της αποχετευτικής μοίρας, που είναι ο ουρητήρας και η πύλος, συνήθως το βρίσκουμε σε 5% των περιπτώσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην κύστη
Και πολλές φορές συνυπάρχουν. Μπορεί δηλαδή να έχουμε στην κίστη, καθώς επίσης και σε κάποιο τμήμα του ρητήρα ή της πιέλου. Μάλιστα. Τώρα, να δώσουμε το λόγο πάλι σε εσάς, κύριε Απόστολο Λαμπανάρη. Ποιοι είναι οι πιθανοί παράγοντες του καρκίνου του νεφρού? Οι πιθανοί παράγοντες, όπως είπαμε, είναι η αυξημένη ηλικία, είναι στους άντρες, δηλαδή το θύλο, είναι σε καπνιστές, παχύσαρκους, επίσης σε άτομα που έχουν υπέρταση ή λαμβάνουν φάρμακα για την υπέρταση, όπως και στους άτομα που είναι σε νεφρική διάλυση, δηλαδή που είναι στο μηχάνημα που γίνεται κάθαρση. Κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του νεφρού? Ναι. Δηλαδή, ένας ασθενής, για ποιο πράγμα θα παραπονεθεί πριν έρθει στο ιατρείο σας? Ποια είναι αυτά, ο πόνος? Μάλιστα. Πείτε μας λίγα και να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, είναι πολύ βασικό να πω ότι καταρχήν ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά του στάδια, που είναι και το στάδιο στο οποίο θέλουμε να το διαγνώσουμε εμείς οι γιατροί, συνήθως δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Α, δηλαδή ούτε πονάει. Ούτε... Ακριβώς. Αυτό είναι πάντα στα αρχικά στάδια. Τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό των όγκων του νεφρού διαγνώσκονται τυχαία από ένα υπερογραφικό έλεγχο. Όταν δηλαδή κάποιοι ασθενείς. Πρέπει να κάνει κανείς. Ακριβώς. Κάθε χρόνο. Ναι, υπάρχουν ασθενείς που πάνε και κάνουν ένα τυπικό έλεγχο με έναν υπέρηχο και τυχαία βρίσκουν τέτοιους όγκους. Στην περίπτωση που είναι σε αρχικό στάδιο, δεν έχει συνήθως κανένα απολύτως σύμπτωμα. Άρα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια κρυφή ασθένεια. Ακριβώς. Την οποία πρέπει γενικά να γίνεται κάποιο έλεγχο. Ένας προληπτικός έλεγχος. Μετά από κάποια ηλικία. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε. Ποιες είναι οι συμβουλές δηλαδή πάνω σε αυτό ηλικιακά? Γενικά λέμε εμείς, σαν ουρολόγοι, όταν ψάχνουμε το ουροπητικό το σύστημα, λέμε ότι ένας ασθενής μετά από τα 50 πρέπει να πηγαίνει μια φορά τον χρόνο στον ουρολόγο να κάνει κάποιες τυπικές εξετάσεις που γνωρίζει ο ίδιος ο γιατρός. Έτσι είναι, κύριε Απόστολε. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως είπε και ο Γιώργος, στα πρώτα στάδια δεν κάνει καθόλου συμπτώματα και η διάγνωση γίνεται κυρίως από υπερεχογραφικό έλεγχο, που αυτό υπάρχει σχεδόν τώρα σε όλα τα γραφεία και σε παθολόγους και περισσότερο σε ουρολόγους. Και είναι πάρα πολύ αστείο γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια αυτός ο καρκίνος του νεφρού ονομαζόταν καρκίνος των παθολόγων. Γιατί επειδή όταν δεν είχαν οι υπερήχους να γίνονται οι έλεγχοι, οι ασθενείς είχαν συμπτώματα. Αυτά ήταν μια πολύ μεγάλη μάζα εκεί στην κοιλιά, μπορούσε να ψηλαφίσει. Είχαν πόνο, είχαν και αιματουρία και γι' αυτό το λόγο λεγόταν έτσι. Τώρα πλέον αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια και είναι καλύτερα που το βλέπουμε και τόσο σπάνια, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όταν είναι προχωρημένοι η νόσος, είναι και η πρόγνωσή τους χειρότερη. Ενώ όταν είναι σε ένα εντοπισμένο σημείο, όπως θα πούμε και αργότερα, υπάρχουν θεραπείες οι οποίες ουσιαστικά θα δώσουν ίαση 100%. Έτσι άλλα είναι. Συμπτώματα, ναι. Άλλα συμπτώματα ήθελα να προσθέσω που μπορεί να υπάρχουν όταν πλέον η ασθένεια είναι πιο προχωρημένη. Ένας ανεξήγητος πυρετός ή απώλεια βάρους, πρέπει να πηγαίνει πολλές φορές στο μυαλό ότι ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον νεφρό. Ή για κάποιο λόγο, όταν ένας ασθενής έχει υπέρταση και δεν μπορούν να βρουν την αιτία. Πάλι, μια μάζα στο νεφρό μπορεί να προκαλέσει τέτοια προβλήματα. Τώρα, τι μπορούμε να δούμε, πείτε μας, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα? Υπάρχουν και άλλα, όπως είναι π.χ. πόνος στο νεφρό ή σαν κολικός του νεφρού, που μπορεί να συμβεί όταν ένας όγκος μεγαλώσει πολύ και πιέσει την αποχετευτική μοίρα, με αποτέλεσμα την στάση των ούρων, το οποίο δίνει άλλα συμπτώματα, όπως είναι ο κολικός. Βέβαια, είναι ένα άλλο σημαντικό που θέλω να πω, ότι δυστυχώς τα ίδια συμπτώματα μπορεί να δώσει και μια απλή λίμωξη στο νεφρό. Οπότε είναι σημαντικό ότι ο ασθενής και λίγο πόνο στο νεφρό να έχει, καλό είναι να μην το υποτιμήσει ή να δώσει από μόνος του την θεραπεία ή την λύση. Καλό είναι πρώτα να το έχει δει κάποιος στον υπέρηχο και μετά να λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Η πρόληψη σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλες τις ασθένειες, σε όλους τους παράγοντες, σε όλες τις ηλικίες. Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, και να τονίσουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών είναι καλό ένας άντρας, μια γυναίκα να κάνουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Τώρα, πείτε μας, κύριε Λαμπανάρη, ποια είναι η εικόνα, δηλαδή τι θα δει κάποιος μετά από ένα υπέρηχο, μια ξωνική ή μια μαγνητική τομογραφία? Τι ναι. περιμένουμε να δούμε? Τώρα, έχοντας γνώση πώς είναι ένας φυσιολογικός νεφρός, είτε στον υπέρηχο είτε στην αξονική ή στην μαγνητική, όταν κάποιος κάνει ένα απλό υπερηχογράφημα, μπορεί να δει κάποια μάζα ή οτιδήποτε το οποίο να μην ανήκει εκεί πέρα. Τώρα, εκτός από τον καρκίνο του νεφρού, υπάρχουν και οι κύσεις στα νεφρά, τα οποία είναι φυσικά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τώρα, όταν κάποιος γιατρός πιστεύει ότι υπάρχει όντως κάτι στο νεφρό, μετά θα διενεργήσει μια αξονική τομογραφία ή μια μαγνητική τομογραφία, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Εδώ στις εικόνες βλέπουμε το φυσιολογικό νεφρό και κάποιες μάζες που υπάρχουν εκεί. Τώρα, σημαντικά στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε είναι καταρχήν πόσο μεγάλη είναι αυτή η μάζα. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η μάζα, εάν αυτή η μάζα είναι περιγεγραμμένη,
Αυτά είναι όλα στοιχεία που δίνει εμάς τους γιατρούς όταν θα προβούμε σε κάποια επέμβαση, ακριβώς ποια μέθοδο θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε για να βοηθήσουμε τον ασθενή. Άρα και σίγουρα συντηρητική αγωγή δεν είναι κατάλληλη, έτσι? Όχι, ή υπάρχει στην αρχή συντηρητική αγωγή? Όταν και υπάρχουν μάζες στο νεφρό, δεν υπάρχει κάποια συντηρητική αγωγή. Αμέσως είναι η χειρουργική επέμβαση. Είτε να βγει το νεφρό, είτε να βγει μόνο αυτός ο όγκος. Άρα, κύριε Απόστολε Λεμπανάρη, πάμε σε εσάς και να μας πείτε πόσο απαραίτητη είναι η επέμβαση και πότε χρειάζεται για να χειρουργηθεί κάποιος που έχει όγκο στο νεφρό. Η επέμβαση είναι, εννοείται, απαραίτητη, είναι ό,τι μπορεί να κάνει ο ασθενής όταν έχει κάποιους τέτοιους όγκους. Όταν έχουμε κάποιους άλλους όγκους γενικότερα, υπάρχουν και άλλες θεραπείες, π.χ. να κάνουμε κάποια ακτινοβολία, να πάρουν κάποια χημειοθεραπεία, να κάνουν κάποια ορμονοθεραπεία. Δυστυχώς με τον καρκίνο του νεφρού δεν ισχύει αυτό, είτε είναι νεφροκυταρικού τύπου, δηλαδή από το παρέχημα, είτε είναι καρκίνου του σπιέλου. Δυστυχώς η μόνη λύση που υπάρχει για να επιβιώσει ο ασθενής είναι η χειρουργική επέμβαση. Ανάλογα με το ποιος τύπος είναι ο καρκίνος του νεφρού, δηλαδή αν αφορά το παρένχημα, αν αφορά την πίελο, είναι διαφορετική η χειρουργική επέμβαση που γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνεται, γιατί αν το αφήσουμε έτσι, αυτό που θα κάνει θα επεκταθεί αυτός ο καρκίνος και σε άλλα σημεία, μέχρι που θα κάνει ο ασθενής μεταστάσεις κιόλας, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο, στα νοστά και μετά θα επιβιώσει. Αλλά αν προλάβουμε, και ειδικά όπως είπαμε, γιατί τώρα βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια πάντα με τους προληπτικούς ελέγχους που γίνονται, αν προλάβουμε και κάνουμε τη σωστή θεραπεία, δηλαδή το σωστό χειρουργείο, τότε η πρόγνωση είναι σχεδόν 100% σε όλους τους ασθενείς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, το να η πρόληψη πρέπει να γίνεται. Βλέπω τώρα και στην Ελλάδα γενικά οι ασθενείς είναι πιο συνειδητοποιημένοι και όντως κάθε χρόνο ελέγχονται, κάνουν τις εξετάσεις τους. Και στην τελική είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Το να πας σε έναν γιατρό να σου κάνει μια εξέταση αίματος και να σε κάνει έναν υπέρηχο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό και ανώδυνο. Κληρονομικότητα υπάρχει στη διάγνωση? Δηλαδή, λίγο πολύ, όταν κάποιος έρθει, υπάρχει, κοιτάτε το ιστορικό του ασθενή? Είναι κάποιοι τύποι του νεφροκυταρικού καρκινώματος που έχουν και κληρονομικότητα, αλλά συνήθως είναι λίγα αυτά τα περιστατικά που θα δεις λόγω κληρονομικότητας. Είναι συνήθως, τα βλέπεις, είπαμε, στους καπνιστές κατά κύριο λόγο, στους υπέρβαρους, σε άτομα τα οποία έχουν υπέρταση, που παίρνουν υπερταστικά φάρμακα, όπως και σε ανθρώπους που είναι σε νεφρική διάλυση. Σε αυτό πιο πολύ τα βλέπεις και είπαμε και σε μια ηλικία με μέσο όρο περίπου τα 65 έτη. Μάλιστα. Πάμε λίγο να αναλύσουμε πιο αναλυτικά, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, τα είδη των επεμβάσεων. Εσείς που έχετε άπειρη πείρα θα το πω, γιατί όταν κάποιος έχει κάνει 1000 ρομποτικά χειρουργία, 3000 ανοσκοπικά και ανοιχτά μαζί, είναι μια τεράστια πείρα των 4000 τουλάχιστον. Έχετε και πάνω από 10.000 δημοσιεύματα σε εφημερίδες, σε περιοδικά, οπότε έχετε μιλήσει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε η πιο ειδική, να μας πείτε σε αυτή τη φάση ακριβώς πόσα είδη επεμβάσεων υπάρχουν. Υπάρχουν στην ουσία υπάρχουν δύο ειδών επεμβάσεις. Η μία είναι η ριζική νεφρεκτομή, που στην ουσία αυτό σημαίνει ότι αφαιρώ όλο το νεφρό μαζί με το λίπος που του περιβάλλει, ένα τμήμα του ουρητήρα, καθώς επίσης και το επινεφρίδιο, το οποίο κάθεται πάνω στο νεφρό. Βέβαια τώρα κάποτε βγάζανε πάντα και το επινεφρίδιο. Τώρα πλέον με τις καινούριες οδηγίες, το επινεφρίδιο μπορεί ίσως και να σωθεί, να μείνει δηλαδή στην θέση του. Πάντα έχει να κάνει με το σε ποιο σημείο βρίσκεται ο όγκος. Αυτό είναι η μία επέμβαση. Η άλλη είναι η τμηματική νεφρεκτομή. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι δεν βγάζω το νεφρό, αλλά βγάζω μόνο το τμήμα ή αυτό το εγκύδιο από το νεφρό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τελικά ο ασθενής να έχει το ίδιο προσδόκιμο ζωής, αλλά η ζωή του θα είναι καλύτερη για τον λόγο ότι τελικά το νεφρό θα παραμείνει μέσα, έτσι ώστε η νεφρική λειτουργία να παραμείνει η ίδια, όπως ήταν και πριν. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ότι, όπως είπαμε, με αυτά τα χειρουργεία που υπάρχουν, η ολική αφαίρεση του νεφρού ή η αφαίρεση του νεφρού και του ουρητήρα μαζί, σε περίπτωση που είναι καρκίνος της νεφρικής πιέλου ή τη τμηματική νεφρεκτομή, αυτά τα χειρουργεία μπορούν να γίνουν είτε ανοιχτά, είτε λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά. Έχει να κάνει πάντα με την προτίμηση και την εμπειρία του γιατρού, αλλά όπως επίσης εννοείται και με το μέγεθος του όγκου, όπως θα σας δείξουμε αργότερα. Δηλαδή, όταν ένας όγκος. Θα μας εξηγήσετε περισσότερα πράγματα πώς ακριβώς γίνεται η νεφρική, τμηματική μάλλον, νεφρεκτομή. Θα σας εξηγήσω, ναι. Η τμηματική νεφρεκτομή τι είναι ουσιαστικά? Είναι όπου όταν υπάρχει ένας όγκος στο νεφρό, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτήν την φωτογραφία, αφαιρείται μόνο ο όγκος
Το υπόλοιπο υγιές νεφρό περιμένει στην θέση του και γίνεται συραφή. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα και δυστυχώς το κακό είναι ότι το περίπου το 80% θα πω από τις ολικές νεφρεκτομές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν χρειάζονται να γίνονται. Θα μπορούσαν να γίνουν τιματικές νεφρεκτομές. Μάλιστα, για δηλαδή λόγο, να μην αφαιρεθεί ο νεφρός, όχι. Το 80% θα πω. Στο εξωτερικό σχεδόν όλα όταν γίνεται, όταν είναι και πιο μεγάλη όγκη, γίνονται τιματικά γιατί αυτό, όπως θα πούμε αργότερα, έχουν πάρα πολλά κέρδη για τον ασθενή. Το θέμα το οποίο δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα τόσο πολύ είναι γιατί είναι τεχνικά δύσκολο το χειρουργείο και θα πρέπει να έχεις εμπειρία να το κάνεις αυτό το χειρουργείο. Αλλά και ποιος δεν θέλει να κρατήσει ένα τμήμα του νεφρού του. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τον ασθενή. Όταν ο ασθενής για κάποιο λόγο το ανακοινωθεί ότι έχει καρκίνο στο νεφρό και πρέπει να φύγει αυτός ο νεφρός, είναι καλά να ψάξει και να βρει μια λύση να μην αφαιρέσει τελείως το νεφρό, αλλά να αφαιρέσει μόνο το τμήμα του νεφρού αυτού. Ξέρετε, οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι υπάρχει και η ψυχολογία ότι φοβούνται μια υποτροπή σε ένα καρκίνωμα του νεφρού και ίσως δέχονται πολύ πιο εύκολα, ναι, βγάλει το όλο. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι χρήσιμο. Ναι, καλό είναι να μην εγχειριστεί όλο. Δηλαδή, αν υπάρχει, όπως λέτε εσείς, τμηματική νεφρεκτομή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε. Θα σας το θέσω σαν ένα παράδειγμα. Είναι σαν κάποιος να έχει μια βλάβη στο μικρό του το δάχτυλο και εγώ να αποφασίσω να το κόψω όλο το χέρι. Σίγουρα. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να φύγει μόνο εκείνο και με το άλλο το υπόλοιπο το χέρι να μείνει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Μα και γι' αυτό είμαστε εδώ στην εκπομπή Face to Face, να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν νέες τεχνικές, υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να κάνει κάποιος συγκεκριμένα, γιατί η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική αυτή που μας λέτε, ότι υπάρχει τρόπος τμηματικής νεφρεκτομής. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη? Ναι, και ήθελα κιόλας να πω και ότι. Και να μας πείτε πότε. Πότε εκτελείται μια τμηματική νεφρεκτομή? Θα σας πω, όσο αφορά και αυτό το θέμα που είπατε εσείς για το άγχος, έχουν άγχος οι ασθενείς αφού έχει καρκίνο εκεί να βγει. Μετά από τεράστιων αριθμών μελετών που έχουν γίνει στην Αμερική και στην Ευρώπη, έχουν δείξει αποτελέσματα ότι και οι ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τμηματική νεφρεκτομή έζησαν τελικά τα ίδια χρόνια, ίσως και περισσότερα, με τον άνθρωπο ο οποίος βγήκε όλο το νεφρό. Το λέω, ίσως ζήσαν και περισσότερο για τον λόγο ότι κρατώντας τον νεφρό είχαν μια σωστή νεφρική λειτουργία. Και ενώ καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Ο ασθενής που αναγκάστηκε και βγήκε τον νεφρό, όταν το δεύτερο νεφρό αναγκάζεται να κάνει όλη τη δουλειά που κάναν δύο νεφρά μαζί, σε κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση μετά να αρχίσει να υπηλειτουργεί και να δημιουργηθεί μια νεφρική ανεπάρκεια και τελικά να καταλήξει ο ασθενής στην αιμοκάθαρση. Μάλιστα. Τώρα, όσο αφορά το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι θέμα, είναι καλό να το κρατήσεις. Ό,τι κομμάτια μπορείς, ό,τι τμήματα. Τώρα, το πότε επιλέγουμε τι θα κάνουμε, υπάρχουν τρεις βασικές μεγάλες κατηγορίες όταν πάω να επιλέξω. Καταρχήν, έχω την πρώτη κατηγορία που λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τμηματική νεφρεκτομή. Αυτό είναι βασικά όταν ένας ασθενής έχει καταρχήν ένα νεφρό μόνο. Σίγουρα αυτόν τον ασθενή δεν μπορώ να τον βγάλω όλο το νεφρό, διότι μετά θα χρειαστεί αιμοκάθαρση. Σε ασθενείς που έχουν δύο νεφρά, αλλά τυχαία έχουν όγκους και στα δύο νεφρά, τότε πάλι πρέπει να προσπαθήσω, ξεκινώντας με το πρώτο νεφρό, να βγάλω μόνο το τμήμα. Αυτή η επέμβαση γίνεται μαζί με την. Όχι, αυτή είναι δύο ξεχωριστές επεμβάσεις. Γιατί πρώτα πρέπει να δεις τι θα γίνει με το ένα νεφρό. Σώνεις ένα κομμάτι του νεφρού, τον ένα νεφρό και ένα κομμάτι του, και μετά. Και μετά, όταν έχει τελειώσει αυτό, πάμε στο άλλο. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιπτώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η τμηματική. Τώρα, γιατί ένας ασθενής μπορεί να έχει ένα νεφρό? Υπάρχουν και περιπτώσεις που γεννιούνται έτσι ασθενείς με ένα απλό νεφρό. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχουν δύο νεφρά, αλλά για κάποιο λόγο το δεύτερο νεφρό να μην λειτουργεί, να έχει χαλάσει. Οπότε, όπως είπαμε, είναι βασικό όταν το ένα νεφρό κάνει όλη την λειτουργία, σε εκείνη την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθεί το νεφρό και να βγει μόνο το τμήμα του όγκου. Σωστά. Αναφέρατε έναν όρο, αιμοκάθαρση. Μπορείτε να εξηγήσετε στους τηλεθεατές μας τι ακριβώς είναι? Στην ουσία, έτσι πολύ απλά για να το πω, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι η λειτουργία του νεφρού είναι να καθαρίζει το αίμα από τις βλαβερές ουσίες που παράγονται από τις καύσεις του οργανισμού και τις αποβάλλει με τα ούρα. Όταν τώρα ένας ασθενής δεν έχει νεφρά ή τα νεφρά του δεν λειτουργούν, λέμε ότι κάνει αιμοκάθαρση. Αυτό στην ουσία τι λέμε, μηχανικά, με διάφορα μηχανήματα, καθαρίζεται το αίμα, ώστε να μπορούν να φύγουν αυτές οι ουσίες. Άρα αυτό η ποιότητα της ζωής του χειροτερεύει, διότι αυτό τον αναγκάζει τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον να πηγαίνει και να κάθεται τουλάχιστον τρεις ώρες σε μια καρέκλα για να γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι μια δύσκολη. Ειδικά ηλικιακά συνήθως είναι σε μια μεγάλη ηλικία. Οπότε ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι δεν είναι, κύριε Απόστολε? Τώρα, για να συνεχίσω όσο αφορά το θέμα την τμηματική, είπαμε οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε τμηματική στην περίπτωση του ενός νεφρού. Μετά υπάρχει η περίπτωση να επιλέξουμε, αν γίνεται κάποια τμηματική, όταν δεν είμαι αναγκασμένος να κάνω μόνο τμηματική, αλλά
Ίσως να γίνεται, ίσως και όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, π.χ. όπως όταν κάποιος ασθενής έχει δυο νεφρά, αλλά για κάποιους λόγους, όπως μια χρόνια πάθηση που έχει, σαν διαβήτη. Ο διαβήτης μπορεί σε κάποια στιγμή της ζωής να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών. Οπότε καλό θα ήταν και σε ένα τέτοιο ασθενή να τον κάνω μια τμηματική νεφροεκτομή, ώστε να ξέρω ότι και τα δύο τα νεφρά υπάρχουν μέσα, μην τον βγάλω τον νεφρό και σε κάποια φάση της ζωής σου να σταματήσει να λειτουργεί και το άλλο. Ή σε περιπτώσεις που ένας ασθενής έχει μια νεφρολιθίαση, πέτρες στα νεφρά. Οι πέτρες μέσα στα νεφρά είναι γνωστό ότι με τον καιρό, όταν ειδικά μένουν μέσα στο νεφρό, αρχίσουν και καταστρέφουν τη λειτουργία του. Το κακό είναι ότι όταν υπάρχουν όλες αυτές οι παθήσεις, αρχίζουν και γίνονται και άλλες παθήσεις. Και δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει διαβήτης, υπάρχουν άλλα γενικά νοσήματα τα οποία δυσκολεύουν και την επέμβαση τη συγκεκριμένη. Ακριβώς. Οπότε, να δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη. Θέλετε να μας πείτε πόσο ασφαλής είναι η μερική νεφρεκτομή? Ναι, η τμηματική νεφρεκτομή όταν διενεργείται από τους σωστούς γιατρούς και είναι ο ασθενής στα κατάλληλα χέρια, είναι μια πάρα πολύ ασφαλής χειρουργική μέθοδος. Είτε να μην την κάνεις ανοιχτά, είτε να μην την κάνεις λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά. Συνήθως το λαπαροσκοπικό, επειδή τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αποφεύγουν ειδικά σε μεγάλους όγκους. Αυτό προτιμάμε να γίνεται είναι κατά κανόνα σε μικρούς όγκους. Να το κάνουμε ρομποτικά και θα σας εξηγήσω μετά για ποιο λόγο. Σε αυτούς που είναι πάρα πολύ μεγάλοι όγκοι, που δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις ρομποτικά, τότε να γίνονται ανοιχτά, γιατί έχεις και μεγαλύτερες πιθανότητες να φύγει ο όγκος αυτός όπως πρέπει. Αλλά σαν χειρουργική μέθοδος είναι πάρα πολύ ασφαλής και όπως είπαμε έχει και αυτά τα τεράστια πλεονεκτήματα που προαναφερθήκανε πριν από λίγο. Το γεγονός ότι όταν κάποιος το νεφρός είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο για το ανθρώπινο σώμα και όσο μεγαλώνει ο οργανισμός, καταπονείται και ο οργανισμός, αυτά ζορίζονται ακόμα περισσότερο, οποίο όταν λείπει τελικά αυτός ο νεφρός, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο όχι μόνο αναγκαστικά να πάει σε αιμοκάθαρση, αλλά σίγουρα πάρα πολλούς περιορισμούς όσον αφορά σωματική άσκηση, όσον αφορά διατροφή, όσον αφορά τι φάρμακα μπορεί να πάρει, είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλά σαν σχέση ασφάλειας του χειρουργείου είναι μια πάρα πολύ ασφαλής χειρουργική. Και ποιος θέλει περιορισμούς πλέον? Έχουμε όμως ένα περιορισμό χρόνου. Να δώσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face. Εδώ συνεχίζουμε μαζί σας με τους ουρολόγους μας. Ουρολόγος χειρουργός ο κύριος Γιώργος Λαμπανάρης. Ουρολόγος χειρουργός και ο κύριος Απόστολος Λαμπανάρης. Να πούμε, εσείς κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, είστε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Charité του Βερολίνου της Γερμανίας. Και εσείς κύριε Απόστολο Λαμπανάρη, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Erlangen, πάλι της Γερμανίας. Μιλάτε και γερμανικά, αλλά παρόλα αυτά είσαστε Έλληνες από την Αμερική, γεννημένοι στην Αμερική. Λοιπόν, 10.000 δημοσιεύσεις σε όλα τα περιοδικά, εφημερίδες, διάφορα ιατρικά συνέδρια. Είναι πολύ σημαντική η πείρα σας, 1.000 ρομποτικά χειρουργεία και πάνω από 3.000 ανδοσκοπικά και ανοιχτά χειρουργεία. Εδώ μιλάμε τώρα για τη ριζική νεφρεκτομή, θα μιλήσουμε και για τη ριζική, αλλά πριν πάμε στη ριζική νεφρεκτομή, θέλουμε να τονίσουμε λιγάκι και δίνουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, τα πλεονεκτήματα της μερικής νεφρεκτομής. Ναι. Όπως σε είπαμε, σχέση φυσικά με τη ριζική, την οποία θα την αναφέρουμε σε λίγο. Κάνοντας μια μερική νεφρεκτομή, τμηματική, δηλαδή βγάζοντας μόνο τον όγκο από τον νεφρό, ο ασθενής αμέσως κερδίζει το γεγονός ότι η νεφρική του λειτουργία θα παραμείνει η ίδια, σαν να έχει δύο νεφρά. Όταν βγει ένα ολόκληρο νεφρό στην ριζική νεφρεκτομή, υπάρχει κίνδυνος, ειδικά όταν έχει ο ασθενής κάποια άλλη πάθηση, να πάθει κάποια ζημιά το δεύτερο νεφρό και να χρειαστεί να μπει στην αιμοκάθαρση. Δεύτερον, ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα ότι περίπου 15-20% των επεμβάσεων που γίνονται στα νεφρά, διότι υπάρχει κάποιος όγκος, υπάρχουν και όγκοι στο νεφρό οι οποίοι είναι καλοήθεις, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό. Όταν κάνουμε μια τμηματική νεφρεκτομή, βγάζοντας αυτόν τον όγκο, αργότερα όταν το εξετάσουμε και δούμε, και στην περίπτωση ότι ο όγκος ήταν κάτι καλό, δηλαδή κάτι που δεν θα σκότωνε τον ασθενή, τουλάχιστον το νεφρό του θα έχει μείνει ανέπαφο. Υπάρχουν όμως η περίπτωση όταν αποφασίσω να κάνω μια ριζική νεφρεκτομή, δηλαδή να βγάλω όλο το νεφρό, εάν το αποτέλεσμα τελικά βγει ότι δεν ήταν καρκίνος, αλλά ήταν ένας καλός όγκος, θα έχω στην ουσία χάσει, διότι θα έχω βγάλει και το νεφρό του ασθενούς και τον έχω αφήσει με ένα νεφρό. Τώρα είναι σημαντικό να μείνει και το νεφρό στα πλεονεκτήματα, γιατί όπως δημιουργήθηκε ένας όγκος στον έναν, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ξαφνικά και στον δεύτερο και νεφρό. Και να μείνει χωρίς νεφρό εντελώς. Οπότε τελικά εντελώς να καταλήξει χωρίς νεφρά. Μετά, ό,τι οι ασθενείς που καταφέρουν και κρατάνε και τα δύο τα νεφρά δεν έχουν περιορισμούς στην ζωή τους. Όσο αφορά το θέμα, το τι θα φάνε, τι θα πιούνε, μπορούν όλα να τα κάνουν φυσιολογικά σαν έναν άνθρωπο με δύο νεφρά.
Αλλά όπως είπαμε, το κυρίως πλεονέκτημα είναι ότι θα μείνουν τα νεφρά και η νηφρική λειτουργία δεν θα επηρεαστεί. Εκεί θέλω να συμπληρώσω και εγώ ακριβώς για ποιο λόγο ή ποια είναι τόσο η μεγάλη σπουδαιότητα της σημαντικής νεφροκτομίας. Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να ξέρουμε ότι σε ένα όντως 20% μπορεί να βρούμε εμείς έναν όγκο στην αξονική. Η αξονική δεν μπορεί να σου δώσει 100% αποτέλεσμα. Ή θα πει ότι είναι, βλέπω ένα μόρφωμα, κατά πάσα πιθανότητα είναι κακοήθεια. Μπορεί όμως να είναι και αμφισβητούμενη, να σου πει δεν ξέρω αν είναι κακοήθεια. Άμα δεν είναι κακοήθεια. Δυστυχώς δεν έχουμε την επιλογή, επειδή είναι επιθετική αυτή η όγκη, δεν έχουμε την επιλογή να πούμε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αυτά. Αναγκαστικά θα πρέπει να αποφασίσουμε να το βγάλουμε. Οπότε βγάζοντας όλο το νεφρό, έχεις πάντα μια πιθανότητα, όπως είπαμε, που φτάνει μέχρι τα 20%, να ήταν τελικά ένας καλοήθης όγκος που δεν πειράζει να υπάρχει εκεί πέρα. Σωστά. Οπότε ουσιαστικά χωρίς λόγο έχουμε αφαιρέσει ένα νεφρό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όπως είπαμε, αν μπορεί. Γιατί εννοείται και η θυματική νεφρεκτομία έχει κάποιους περιορισμούς. Άμα έχει κάποιος έναν όγκο 25 εκατοστά και ο νεφρός όλος είναι, δεν ξέρω, 10, ενώ αυτό άλλο που βγαίνει, τότε δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι και ογκολογικά επικίνδυνο και δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Αλλά εκεί που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είναι πάντα η πρώτη μας επιλογή. Ανεξάρτητα αν ο ασθενής έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, ο άλλος νεφρός του δεν δουλεύει σωστά ή έχει κάποια προβλήματα υγείας, δηλαδή και καθ' όλα αυτά υγιής να είναι. Αν μπορούμε να σώσουμε τον νεφρό και να γίνει μόνο θυματική αφαίρεση, θα πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Σημαντικό. Και ποιος δεν θέλει, όπως είπαμε, να το τονίσουμε αυτό, να σώσει οποιοδήποτε τμήμα, οποιοδήποτε όργανο, όχι μόνο το νεφρό, οποιοδήποτε και άλλο όργανο. Πείτε μας, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, με ποιους τρόπους γίνεται η μερική νεφρεκτομή. Η μερική ή τμηματική νεφρεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ανοιχτά, δηλαδή είναι μία τομή, είτε μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, αυτές είναι με κάποιες μικρές τρύπες που γίνονται στο σώμα, είτε ρομποτικά, που το ρομποτικό είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του λαπαροσκοπικού χειρουργείου. Τώρα, ρομποτικά ή μάλλον λαπαροσκοπικά, ας το πω έτσι, επειδή είναι τεχνικά δύσκολο να γίνει, καλό είναι άμα κάποιος δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία να το αποφεύγει αυτό το χειρουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνω, το νεφρός είναι ένα όργανο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αιμάτωση. Και αν όταν αφαιρεθεί ο όγκος δεν συραφεί σωστά ο νεφρός, τότε θα έχει πρόβλημα και ο ασθενής και ο χειρουργός, γιατί δεν θα σταματάει να αιμορραγεί. Το κλασικός τρόπος που γινόταν μέχρι τώρα ήταν ανοιχτά, δηλαδή γινόταν μια τομή και μπορούσαμε να αφαιρέσουμε τον όγκο. Τώρα πλέον όμως, με την εμφάνιση της ρομποτικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια στην ουρολογία και με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, σε κάποιους όγκους οι οποίοι είναι πιο μικροί, 4 εκατοστά, 5 εκατοστά, που είναι και οι πιο συχνοί ουσιαστικά που αναβρίσκουμε, γιατί όπως είπαμε, αυτό πλέον είναι ένα τυχαίο έβριμα. Πάει κάποιος ασθενής, κάνει έναν υπέρηχο και το βρίσκουν, είναι πάντα σε ένα μικρό μέγεθος. Σε αυτούς σχεδόν όλους ασθενείς μπορούμε να το αφαιρέσουμε ρομποτικά, που έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σίγουρα βέβαια όμως και ο χειρουργός της ρομποτικής αυτή πρέπει να είναι ένας καλός. Καλός χειρουργός ρομποτικής θεωρείται ένας που έχει κάνει 250 επεμβάσεις ρομποτικά. Πολύ περισσότερο εσείς που έχετε κάνει 1000. Ακριβώς. Αλλά και ανοιχτά, όταν όγκος είναι μεγάλος, δηλαδή και εγώ προσωπικά ο ίδιος, αν έχω να αντιμετωπίσω έναν όγκο που είναι πάρα πολύ μεγάλο στο νεφρό, δεν θα προσπαθήσω να το κάνω ρομποτικά, γιατί εκεί ξέρω ότι αυξάνω τις πιθανότητες να φτάσω στο σημείο να χαθεί ο νεφρός, επειδή δεν θα βγει σωστά. Όταν είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, τότε και εγώ ίδιος, παρόλο που είμαι ρομποτικός χειρουργός, θα προτιμήσω να κάνω μια τομή και να το αφαιρέσω ανοιχτά. Πάντα, είπαμε με γνώμονα, πάντα να προσπαθήσω να κρατήσω τον νεφρό και όχι να βγάλω τον νεφρό. Βέβαια, αυτή είναι η προτεραιότητά σας και φυσικά να σωθεί ο ασθενής, να φύγει ο καρκίνος του νεφρού, να μην υπάρχει Ακριβώς. πλέον οποιοδήποτε όγκος, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Ακριβώς. Τώρα, αναφερθήκατε στη ρομποτική χειρουργική. Πάμε, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, να σας ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι η ρομποτική υποβοηθούμενη χειρουργική, όπως ανέφερε και ο κύριος Απόστολος Λαμπανάρης. Να μας πείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι. Ναι. Στην ουσία η ρομποτική χειρουργική είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται με την βοήθεια ρομποτικών συστημάτων, τα οποία έχουν πάρει έγκριση από την Αμερική για να λαμβάνουν μέρος σε επεμβάσεις. Τώρα, με τα ρομποτικά συστήματα έχουν στην ουσία όφελος και οι ασθενείς αλλά και οι γιατροί. Ο ασθενής, για τον λόγο ότι στην ουσία ό,τι κερδίζει με ένα λαπαροσκοπικό χειρουργείο, που είναι ελάχιστα επεμβατική, μικρές τομές και όχι μεγάλες τομές, πολύ γρήγορα θα σταθεί ο ασθενής στα πόδια του, θα φύγει πολύ νωρίτερα στο νοσοκομείο. Το ίδιο κερδίζει με την ρομποτική χειρουργική, που στην ουσία η ρομποτική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής. Το κέρδος για τον γιατρό είναι ότι εκεί που οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ήταν ή είναι τεχνικά λίγο δύσκολες, με την ρομποτική χειρουργική και λόγω την χρήση τους και την ευχέρεια κινήσεων, γίνεται και η δουλειά του γιατρού πολύ πιο εύκολη. Mm-hmm.
Κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, να σας ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Ξεκίνησε σίγουρα από την ορολογία. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν με την σκέψη αρχικά να μπορεί να χειρουργηθεί ο ασθενής, είτε βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, είτε σε άλλο κράτος. Εξηγήστε μας λιγάκι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci προέρχεται από την Αμερική. Είναι το μοναδικό σύστημα που έχει πάρει έγκριση από το FDA, τον Οργανισμό Γλυκών και Φαρμάκων στην Αμερική, για να επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αυτές οι επεμβάσεις. Και είναι το μοναδικό ρομπότ που υπάρχει για χρήση χειρουργικής. Αποτελείται από τρία μέρη. Το ένα μέρος είναι η ρομποτική κονσόλα, στην οποία κάθεται ο χειρουργός μέσα. Υπάρχουν μετά οι ρομποτικοί βραχίονες. Αυτοί έρχονται πάνω από τον ασθενή, γίνονται κάποιες μικρές τρύπες, περνάνε αυτά τα εργαλεία μέσα. Και το τρίτο το μέρος είναι ο λαπαροσκοπικός πύργος, που ουσιαστικά είναι συνδεμένα αυτά τα τρία μεταξύ τους. Μια τεράστια διαφορά που έχει, πολλοί ασθενείς μου ρωτάνε ότι, γιατρέ, ναι, θα κάνετε κάποιες τρύπες και από εκεί θα έρθει το ρομπότ. Αλλά το ίδιο γίνεται και λαπαροσκοπικά. Αυτό ισχύει, αλλά η μεγάλη διαφορά, όπως το λένε και οι Αμερικάνοι, είναι ότι ο λόγος ποιος είναι για την τεχνικά δύσκολο το χειρουργείο, το λαπαροσκοπικό. Οι Αμερικάνοι το λένε ότι είναι σαν να τρως κινέζικο φαγητό με ξυλάκια. Αυτό εννοούν. Επειδή είσαι μακριά από τον ασθενή και τα εργαλεία σου είναι πάρα πολύ μακριά, οι κινήσεις είναι πολύ δύσκολες και μια ελάχιστη κίνηση δικιά σας, δηλαδή του ενός εκατοστού, θα μετατραπεί στο σώμα του ασθενή 5 εκατοστά. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις καλά τα εργαλεία. Mm-hmm. Και στο ανοιχτό χειρουργείο, ακόμα, όταν κάποιος χειρουργεί ανοιχτά, έχει στο χέρι του π.χ. ένα ψαλίδι και μια λαβίδα. Στο ρομποτικό είναι το μόνο χειρουργείο στο οποίο το ψαλίδι αυτό ή, ας πούμε, η λαβίδα είναι τα δάχτυλα του χειρουργού. Είναι ουσιαστικά ο γιατρός σαν να χειρουργεί, όχι σαν να χειρουργεί με τα δάχτυλα. Και οι ίδιοι Αμερικάνοι λένε ότι όταν συγκρίνεις αυτά τα τρία χειρουργεία, π.χ. το λαμπαροσκοπικό χειρουργείο είναι τρόμο με ξυλάκια, το ανοιχτό χειρουργείο είναι τρόμο μαχαιροπύρουνο και το ρομπότ είναι τρόμο με τα δάχτυλά μου. Μάλιστα. Πολύ καλή παρομοίωση κάνατε, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη. Σίγουρα ακούγεται πολύ πιο απλό, γιατί έτσι είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Είναι σίγουρα η ρομποτική και όπου μπορεί να την ασκήσει στην ιατρική οποιοδήποτε χειρουργός που ξέρει και γνωρίζει, είναι πολύ σημαντικό. Και το κακό, βέβαια, είναι, γιατί στην Ελλάδα είναι πάντα λίγο τα πράγματα πιο πίσω. Όπως είπατε και εσείς. Είμαστε μπροστά όμως από ό,τι βλέπετε. Σε αυτά, ναι. Έχουμε ρομποτική χειρουργή και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στη Γερμανία, στην Αμερική, για να χειρουργηθεί ρομποτικά. Το ακούω πολλές φορές και από γιατρούς που λένε ότι είναι της μόδας, ότι ο ασθενής το επιλέγει γιατί είναι της μόδας. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι minimal invasive. Δηλαδή είναι λιγότερο τραυματική. Είναι το μέλλον της χειρουργικής. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Είναι σαν κάποτε, π.χ. δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, υπήρχαν μόνο κάρα, φτιάχνηκαν τα αυτοκίνητα και κατηγόρησαν, έλεγαν σιγά μωρέ το αυτοκίνητο και θέλει βενζίνη, ενώ αυτό το κάρο δεν θέλει τίποτα και είναι πιο ασφαλής. Δεν είναι έτσι. Εννοείται και υπάρχουν πάρα πολλοί που το προσπαθούν να το κατηγορήσουν απλούστατα γιατί δεν το ασκούν οι ίδιοι. Και είναι λογικό αυτό. Αν και εγώ έχω ένα μαγαζί που πουλάω ένα συγκεκριμένο είδος αυτοκινήτου. Σωστά. Και θεθεί ένας πελάτης, δεν θα το προτείνω να αγοράσει άλλο είδος αφού αυτό πάντως που είναι αυτό. Σημαντικό όμως και αυτό που είπατε, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, ότι ένας χειρουργός, όπως εσείς παραδείγματος χάρη και εσείς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, που χειρουργείτε ρομποτικά, ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και η ανάγκη του ασθενή, είτε να χειρουργήσετε και ανοιχτά και λαπαροσκοπικά. Εννοείται, ναι. Γιατί όταν γνωρίζει όλες τις μεθόδους και πάνω απ' όλα κάνει ό,τι καλύτερο για τον ασθενή, γιατί η προτεραιότητα έχει ο ασθενής και φυσικά το μη τραυματικό, ότι μπορούμε να σώσουμε, μπορούμε οπωσδήποτε ένα τμήμα, αν μπορούμε να αποφύγουμε μία ριζική νεφρεκτομή versus μία μερική νεφρεκτομή. Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, να σας ρωτήσουμε σε σχέση πώς ακριβώς λειτουργεί το ρομπότ Da Vinci. Δηλαδή, γιατί κάποιος φαντάζεται ότι το ρομπότ χειρουργεί, όχι ο ίδιος ο χειρουργός, με τα χέρια του, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Απόστολος. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Πολλοί ακούνε ρομποτική χειρουργική, χωρίς όμως στην ουσία να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι η ρομποτική χειρουργική, το ρομποτικό σύστημα Da Vinci, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο το δίνεις κάποιες οδηγίες ή το προγραμματίζεις και αυτό αρχίζει να χειρουργεί. Το σύστημα αυτό υπάρχει. Στην ουσία, ο χειρουργός, ο οποίος κάθεται στη χειρουργική κονσόλα, δίνει τις εντολές, βλέπει το πεδίο του και κάνει την επέμβαση. Και τα ρομποτικά τα χέρια, ας τα πω έτσι, στην ουσία ακολουθούν πιστά τα βήματα του χειρουργού. Εάν ο χειρουργός σταματήσει να χειρουργεί, θα σταματήσει και το σύστημα να κουνιέται. Άρα, οπότε, θέλω να φτάσω στο σημείο να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Φροντίζουμε να υπάρχει γεννήτρια και όλα αυτά που μπορεί να φανταστεί. Αυτά όλα υπάρχουν, γιατί υπάρχει πάντα η περίπτωση μιας διακοπής και αυτά δουλεύουν με ρεύμα. Mm-hmm. Αλλά είναι βασικό να πω ότι
Δεν πρέπει να μπερδεύεται ο κόσμος και να πιστεύει ότι ρομποτική χειρουργική είναι η καλύτερη. Έχει πάντα να κάνει με το ποιος καθηγητή και τι εμπειρία έχει. Είναι και λογικό. Εάν κάποιος δεν έχει εμπειρία με το σύστημα, η επέμβαση μπορεί να είναι το ίδιο καταστροφική και με μια επέμβαση ανοιχτής χειρουργικής, όταν κάποιος πάει να κάνει μια ανοιχτή επέμβαση χωρίς να έχει εμπειρία. Σωστά. Άρα η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και πώς ξεκινάτε, δηλαδή, τώρα θα ρωτήσω γενικά. Είστε και οι δύο ουρολόγοι και οι δύο γιατροί και οικογενειακώς όλοι οι γιατροί στην οικογένεια. Εύχομαι να μην καθόσα στο τραπέζι και να μιλάτε για ριζικές νεφρεκτομές ή μερικές νεφρεκτομές. Πώς είναι τα πράγματα στην οικογενειακή κατάσταση, για πείτε μας, κύριε. Όχι, εντάξει, αυτές οι συζητήσεις είναι μόνο μέσα όσο βρισκόμαστε στην εργασία. Άρα για να πούμε ότι κάποιος έχει πείρα. Είπατε ότι θέλει τουλάχιστον 250 χειρουργία. Δηλαδή και εσείς κάποια στιγμή που δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη μέθοδο και εκπαιδευτήκατε στη Γερμανία, σίγουρα κάτσατε με άλλους πολύ πιο εκπαιδευμένους καθηγητές που γνωρίζαν. Έτσι είναι. Μετά από πόσα χειρουργία τέτοια παρακολουθήσατε, φυσικά όχι μόνο παρακολουθήσατε και ενεργά κάνατε με αυτόν τον μεγάλο καθηγητή, όπως σίγουρα τώρα μαθαίνετε και εσείς άλλους και μαθαίνουν και αυτοί από εσάς. Για να πούμε έναν λογικό αριθμό. Θα σας πω εγώ προσωπικά από την εμπειρία μου, γιατί όταν έφυγα μετά από εκεί είχα κάνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό και επίσης μετά το δίδασκα και εγώ ήμουν εκπαιδευτής εκεί στο κέντρο που ήμουν. Ήταν στο κέντρο που βρισκόμασταν στον Κρόνο, ήταν το μεγαλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για ρομποτική ουρολογική χειρουργική. Πάντα στη Γερμανία μιλάμε. Ναι, πάντα στη Γερμανία με 3 μηχανήματα. Ήμουν εκεί αναπληρωτής διευθυντής και μετά το δίδασκα και εγώ. Όταν στην αρχή το μάθαινα, έχει πάντα να κάνει κιόλας. Έχω παρατηρήσει ότι οι νέοι το μαθαίνουν πιο καλά γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με τα ηλεκτρονικά, ακριβώς. Οπότε βλέπεις πάντα ότι στο κάποιον θα το μάθει πιο γρήγορα, άλλος θα το μάθει λίγο πιο αργά. Βέβαια και οι πιο ηλικιωμένοι μπορούν, άμα δηλαδή το βάλει πείσμα κάποιος να το μάθει, εννοείται θα το μάθει. Δεν είναι τίποτα. Τώρα όταν το μάθαινα, πάντα είχα την εντύπωση, άκουγα και εγώ ότι θεωρείσαι καλός χειρουργός όταν κάνεις 250. Όταν είχε κάνει περίπου 50, ένιωθα πολύ σίγουρος με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Παρόλο που έλεγα αποκλείεται να ισχύει αυτό το 250, είναι πολλά, αφού ήδη αισθάνομαι καλά. Όταν έφτασα τελικά το 250, κατάλαβα ότι όντως υπάρχει διαφορά. Μετά όταν έφτασα τα 500, κατάλαβα πάλι ότι υπάρχει διαφορά. Ότι πάντα καταλαβαίνεις ότι εξελίσσεται. Ότι πάντα καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι καλύτερος. Practice makes perfect. Ακριβώς. Όπως λένε, αλλά αγγελικά και εγώ όπως το βλέπω, τόσο στα 250 περίπου μπορείς να είσαι θέση να πεις ότι ξέρεις, είμαι ένας καλός χειρουργός ρομποτικής. Πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, συγγνώμη Γιώργο, είναι ότι η αλαζονία του γιατρού. Δηλαδή να μην πιστεύει, α ναι, τώρα το έμαθα. Και να πάει να ασκήσει τη ρομποτική. Και γι' αυτό θέλω να τονίσουμε εδώ, γιατί είναι ενημερωτική εκπομπή μας face to face, ότι έχετε κάνει τουλάχιστον 1000 ρομποτικά χειρουργία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 1000 είναι ένας τεράστιος αριθμός, έτσι δεν είναι. Στην Ελλάδα πόσα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ολοκληρωτικά, ρομποτικά, ουρολογικά γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολλά κάνεις, κερδίζεις κάτι καινούριο. Ο μπαμπάς μου, ο οποίος είχε κάνει 20.000 χειρουργία, κάθε φορά που χειρουργούσε έναν ασθενή για οτιδήποτε, έλεγε ότι σε κάθε επέμβαση κερδίζω κάτι καινούριο. Σίγουρα. Βλέπω κάτι καινούριο, συναντάω έναν καινούριο άνθρωπο, έχει διαφορετική ανατομία. Έλεγε ότι όσα και να κάνεις, ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος. Πάντα να πηγαίνεις, λες και πας πρώτη φορά, προετοιμασμένος τόσο. Το ίδιο ισχύει και στη ρομποτική. Κάνοντας 20 χειρουργία θα έχεις δει 20 περιπτώσεις. Κάνοντας 50 θα έχεις συναντήσει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες τις έμαθες και τις ξεπέρασες. Σωστά. Κάνοντας 250, το ίδιο και ότι αυτό είναι. Σίγουρα. Βλέπω καινούρια, ξανακάνω, μαθαίνω όλο και πιο. Practice πολλά makes πράγματα. Perfect. Δηλαδή στο η λέξη, η εξάσκηση είναι αυτό που σε κάνει να τελειοποιήσει και να γίνει πιο τέλειος όλο. Ακριβώς. Και στο κέντρο αυτό που εξειδικευτήκαμε στη ρομποτική, όλα τα χειρουργεία γινόταν ρομποτικά. Είχαμε φτάσει στο σημείο τελικά όταν ερχόταν κάποιο χειρουργείο το οποίο ήταν ανοιχτό, να μαλώναν όλοι οι γιατροί ποιος θα πάνε να κάνει το ανοιχτό γιατί είχαν βαρεθεί να κάνουν ρομποτικές επεμβάσεις. Μιλάμε για 15 ρομποτικές επεμβάσεις την ημέρα. Σωστά. Να σταθούμε όμως λίγο στα πλεονεκτήματα, κύριε Απόστολε Λαμπανάρη, και να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα, γιατί είναι τεράστια, να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας όταν χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο τρόπο επέμβασης, τη ρομποτική υποβοηθούμενη χειρουργική, είναι σημαντική και τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και είναι πάρα πολλά και για τον ίδιο τον χειρουργό, αλλά και για τον ασθενή. Για τον χειρουργό θα σας πω, τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να κάνει zoom μέχρι και 15 φορές, δηλαδή να βλέπει την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι σε θέση πλέον να βλέπουμε στοιχεία ανατομικά που ποτέ δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Οι κινήσεις στο ρομπότ, το ρομπότ μπορεί να έχει 7 βαθμούς ελευθερίας στην κίνηση, όπως το ανθρώπινο χέρι, και σύν της άλλης μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες, δηλαδή από μόνο του το ρομπότ έχει πιο πολλές κινήσεις ακόμα και από το ανθρώπινο χέρι. Και
Όπως είπαμε, έχουμε και πάρα πολύ καλή όραση. Αυτό είναι τώρα τα πλεονεκτήματα για τον χειρουργό και να προσθέσω και ένα άλλο που θα μπορεί να φανεί αστείο για έναν ασθενή, αλλά είναι και έτσι. Το βασικό είναι και για τον γιατρό επίσης, είναι ότι του είναι ξεκουράζεται και στο χειρουργείο. Δηλαδή, είναι το μοναδικό χειρουργείο στο οποίο δεν χρειάζεται να είναι όρθιος. Και στο λαπαροσκοπικό και στο ανοιχτό χειρουργείο μπορεί να πάρει να χειρουργήσει, μπορεί να πάρει το χειρουργείο 5 ώρες να γίνει. Όσο είσαι όρθιος, εννοείται υπάρχει κόπωση. Εκεί, στο ρομπότ, είσαι συνέχεια καθιστός. Άμα θέλεις λίγο, πρέπει να μπορείς να σταματήσεις, γιατί δεν είσαι ο ίδιος αποστηρωμένος. Μπορείς να σταματήσεις ένα λεπτό, να πάρεις μια ανάσα, να συνεχίσεις. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους ασθενείς, ποιο είναι το όφελος αυτού. Ένα, ότι έχουν μηδαμινή απώλεια αίματος. Δεύτερον, έχουν μικρές τομές, δεν έχουν μεγάλη τομή, οπότε δεν έχουν πολύ μεγάλο πόνο. Τρίτο, τα λειτουργικά αποτελέσματα ή ογκολογικά σε αυτή τη φάση για τον καρκίνο του νεφρού είναι καλύτερα, γιατί απλούστατα ο γιατρός βλέπει καλύτερα. Και τέταρτο, θα μπορούν να γυρίσουν στις φυσικές τους δραστηριότητες πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, όπως είπατε και εσείς, κύριε Λαμπανάρη. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, θέλετε να προσθέσετε κάτι στη ρομποτική υποβοηθούμενη χειρουργική? Το μόνο που ήθελα να προσθέσω όσον αφορά τα πλεονεκτήματα είναι, λόγω αυτής της τριδιάστατης εικόνας και της μεγένθησης, ο γιατρός βλέπει πλέον ανατομικά στοιχεία που δεν έβλεπε πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, μικρά αγγεία ή νεύρα μπορεί να τα δει και με κάποιο τρόπο ή να τα σώσει, ή π.χ. ένα μικρό αγγιάκι να το καυτηριάσει, κάτι που στην ουσία με την ανοιχτή επέμβαση δεν θα έβλεπε. Και εκείνο πολύ πιθανόν μετεγχειρητικά να προκαλούσε κάποια αιμορραγία. Με τη λαπαροσκοπική δεν γίνεται αυτό? Με την λαπαροσκοπική γίνεται επίσης. Βέβαια και έχουμε το πρόβλημα της ευχέρειας κινήσεων. Μπορεί δηλαδή ένα αγκιάκι, ένα νεύρο να είναι σε κάποιο σημείο που να μην έχει την ευχέρεια να μπορέσει να το ξεκολλήσει. Ακριβώς. Ενώ με το ρομποτικό σύστημα, λόγω ότι τα εργαλεία κάνουν ακριβώς την κίνηση του χεριού, είναι πολλές φορές πρακτικά πιο εύκολο να μπορείς να κάνεις μια κίνηση σε σχέση με την λαπαροσκοπική επέμβαση. Πάντως τώρα υπάρχουν αρκετές ενημερωτικές εκπομπές, υπάρχουν site, υπάρχουν διάφορα που εξηγούν για τη ρομποτική χειρουργική και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν μιλάγαμε για τη ρομποτική χειρουργική πριν κάτι χρόνια, ένας και ηλικιακά κιόλας που δεν γνωρίζει, θα λέγε παιδάκι μου, τι το ρομπότ θα με χειρουργήσει. Ενώ τώρα ενημερώνουμε εδώ στο face to face πώς ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς λειτουργεί και πάνω απ' όλα ότι χειρουργεί ο γιατρός, τα χέρια του γιατρού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας με τους αδελφούς Λαμπανάρη, τον κύριο Γιώργο Λαμπανάρη, ο οποίος είναι και διδάκτη του Πανεπιστημίου Charité του Βερολίνου της Γερμανίας, ουρολόγος, χειρουργός. Και συνεχίζουμε φυσικά και τους τηλεθεατές. Τα λέμε πάλι, κύριε Απόστολο Λαμπανάρη, ουρολόγος, χειρουργός και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Erlangen της Γερμανίας. Λοιπόν, είδατε, δεν τα μπέρδεψα. Τα θυμήθηκα πάρα πολύ καλά. Δεν έχετε παράπονο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μιλάμε για την ρομποτική υποβοηθούμενη χειρουργική και τώρα θα δώσουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Γιώργο Λαμπανάρη, να μας εξηγήσετε λιγάκι για τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή. Ναι. Όπως είπαμε και πριν, για να θυμηθεί ο κόσμος, όταν λέμε μερική νεφρεκτομή, εννοούμε όταν διαγνωστεί ένας όγκος στο νεφρό. Η μερική νεφρεκτομή είναι η προσπάθεια που κάνουμε για να βγάλουμε μόνο αυτόν τον όγκο και να αφήσουμε το υπόλοιπο του νεφρού στο σώμα. Τώρα, όπως είπαμε, αυτή η επέμβαση γίνεται με διάφορους τρόπους. Είτε είναι η ανοιχτή κλασική χειρουργική, υπάρχει η περίπτωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Όπως βλέπουμε εδώ και Ακριβώς. στο βίντεο μας. Αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι μια ρομποτική επέμβαση που έχουμε κάνει για αφαίρεση όγκου στο νεφρό. Τώρα, με την ρομποτική χειρουργική έχουμε στην ουσία πολλά πλεονεκτήματα που τα έχουμε στην ουσία στην ανοιχτή χειρουργική, που είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε πιο καλά τον όγκο, να βρούμε σε ποιο σημείο είναι. Με την ρομποτική χειρουργική, επειδή όταν ξεκινάει κανείς αυτήν την επέμβαση, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αναγνωρίσει βασικά ανατομικά στοιχεία που είναι η φλέβα και η αρτηρία. Mm-hmm. Είναι αυτά δηλαδή που στέλνουν το αίμα στο νεφρό. Ξεκινώντας την επέμβαση, πρέπει να βρεθούν αυτά τα στοιχεία, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει κάποια αιμορραγία και θα πρέπει ο γιατρός να είναι σε θέση γρήγορα να αντιδράσει, κλείνοντας αυτές τις βασικές αρτηρίες και φλέβες, για να μπορέσει να συνεχίσει την επέμβαση. Με την ρομποτική χειρουργική, λόγω αυτής της μεγένθησης στην εικόνα και της τρισδιάστατης εικόνας, αυτά τα ανατομικά στοιχεία μερικές φορές αναγνωρίζονται και πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην ανοιχτή επέμβαση. Σίγουρα, γιατί η εικόνα Ακριβώς. είναι πολύ μεγενθυμένη, όπως είπατε Τώρα, και εσείς. Με την ευχέρεια των κινήσεων που έχουμε με το ρομποτικό σύστημα, μπορούμε πολύ εύκολα να εντοπίσουμε αυτές τις αρτηρίες και φλέβες, μπορούμε να τις παρασκευάσουμε και να τις έχουμε έτοιμες για οτιδήποτε συμβεί κατά διάρκεια της επέμβασης.
Όταν τώρα φτάσουμε στο σημείο να συνεχίσουμε για να βγάλουμε τον όγκο, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι για μερικούς όγκους, οι οποίοι είναι μεγάλοι σε μέγεθος, πρέπει η αρτηρία και η φλέβα να κλείσουν, ώστε να σταματήσει η αιμάτωση του νεφρού για να μπορέσει να βγει αυτό το ογκίδιο και να μπορέσει μετά να συρραφεί το νεφρό. Βέβαια, αυτός η ισχυμία που λέμε, δηλαδή σταματάμε την αιμάτωση, έχουμε έναν χρόνο που μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την φλέβα και την έχουμε κλειστεί για μία και για δύο ώρες. Διότι έτσι κινδυνεύει να χαθεί το νεφρό. Πόσο είναι έτσι από περιέργεια? Συνήθως λέμε ότι μισή ώρα είναι ασφαλής ο χρόνος για να μπορεί. Ακριβώς. Οπότε εκεί είναι που η ρομποτική χειρουργή μας βοηθάει όσον αφορά το θέμα σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική που δεν έχει ευχέρεια κινήσεων. Άρα η ολική νεφρεκτομή ρομποτικά πότε γίνεται? Τώρα θα σας πω, όσον αφορά το θέμα της ρομποτικής τμηματικής, επειδή έχει ο γιατρός την ευχέρεια κινήσεων, είναι πραγματικά σαν να κάνει μια ανοιχτή επέμβαση, να πιάνει το νεφρό στο χέρι, να βγάζει αυτό το ογκίδιο και εντελικά να μπορέσει να συράψει το νεφρό χωρίς να προκληθεί με την χειρητικά μια αιμορραγία ή να χάνονται ούρα από εκείνο το τμήμα του νεφρού. Αυτή στην ουσία την ευχέρεια κινήσεων λαπαροσκοπικά δεν την έχω. Την έχω όμως ανοιχτά. Mm-hmm. Βέβαια, το πότε θα επιλέξουμε ρομποτικά ανοιχτά, είπαμε ότι έχει να κάνει με το μέγεθος του όγκου και σε ποιο σημείο βρίσκεται. Οι πιο δύσκολοι όγκοι συνήθως γίνονται ανοιχτά, γιατί μπορείς πιο εύκολα να αντιδράσεις εάν γίνει κάτι. Mm-hmm. Για όγκους που είναι περιφερικούς και μέχρι κάποιο μέγεθος, η ρομποτική χειρουργική συνήθως έχει άριστα αποτελέσματα. Υπάρχει στάντερ μέγεθος, υπάρχει ένα πρωτοκολλό, δηλαδή ποιο είναι το μέγεθος? Οι οδηγίες ευρωπαϊκές λένε ότι όγκους μέχρι 2,5 με 3 εκατοστά πρέπει οπωσδήποτε να βγαίνουν τμηματικά. Δηλαδή πλέον το απαγορεύουν να βγάζεις το νεφρό για έναν τέτοιον όγκο. Σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα έχει πάντα να κάνει με το σε ποιο σημείο κάθεται αυτό το ογκίδιο. Περιφερική όγκη είναι πιο εύκολη, αλλά όγκη που είναι μέσα βαθιά στο παρένχυμα είναι πιο δύσκολη. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, όταν πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια τμηματική νεφρεκτομή, αυτό σημαίνει ότι ανοιχτά συνήθως θα προσπαθήσω και θα πάω για τον όγκο. Τώρα, εάν στο τέλος δεν τα καταφέρω, ο ασθενής από πριν ξέρει ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση να χρειαστεί να βγει όλο το νεφρό. Κύριε Απόστολε Μπανάρη, να πούμε λίγο τα συμπεράσματα, κλείνοντας την εκπομπή μας, τα συμπεράσματα για τον καρκίνο του νεφρού και της τμηματικής νεφρεκτομής. Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε εδώ από την ομιλία που είχαμε σχετικά με την τμηματική νεφρεκτομή σε καρκίνο του νεφρού είναι ότι σίγουρα και πολλοί κόσμος θα έχει ακούσει πάρα πολλές φορές για κάποιον ο οποίος αφαιρέθηκε ο νεφρός του για κάποιον όγκο. Αυτό που θέλω να πω είναι εδώ στην Ελλάδα το 80% από αυτών τους ασθενείς θα μπορούσαμε να τους είχαμε αποφύγει γιατί θα χρήζανε να γίνει τμηματική νεφρεκτομή. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Άμα κάποιος ασθενής δηλαδή διαγνωστεί με όγκο, να μην αφήσει κατευθείαν να τον βγάλουν τον νεφρό, αλλά να προσπαθήσει να βρει μια λύση, εφόσον γίνεται, να κρατηθεί ο νεφρός. Γιατί είπαμε είναι τεχνικά ένα δύσκολο χειρουργείο. Αυτή η ομιλία γίνεται, δηλαδή η συνεννόηση γίνεται και από πριν, λίγο πολύ, τις περισσότερες στιγμές το γνωρίζετε από πριν, εκτός όταν μπείτε και σε ένα χειρουργείο που ναι, δεν το γνωρίζετε. Τις περισσότερες φορές το γνωρίζουμε. Όπως άλλο πολύ βασικό συμπέρασμα είναι, είπαμε, ο κόσμος να ελέγχεται με έναν υπέρηχο το χρόνο, γιατί οι πιο πολλές διαγνώσεις γίνονται σε αρχικό στάδιο που μπορεί να χειρουργηθούν. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση, σχεδόν 100% μόνο από μια εξέταση υπερήχου. Mm-hmm. Και τρίτο συμπέρασμα, όπως είπαμε, με τη ρομποτική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική είναι το μέλλον και το παρόν τώρα της χειρουργικής. Βοηθάει τον ασθενή, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτήν την περίπτωση για την τιμημετική νεφρεκτομή. Δηλαδή, αν έχει κάποιο μικρό όγκο ο ασθενής, μπορούμε να το αφαιρέσουμε ρομποτικά. Αν δεν γίνεται ρομποτικά γιατί είναι τόσο μεγάλος, τότε ανοιχτά. Ο στόχος πρέπει να είναι πάντα να μένει ο νεφρός πίσω, γιατί έχει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα για τον ασθενή τον ίδιο. Οι πύραγοι γνώσεις υπάρχουν. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Γιώργο Λαπανάρη? Ναι, ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι για ασθενείς οι οποίοι διαγνώσκονται με κάποια όγκο στο νεφρό, θα πρέπει να παίρνουν σωστή απόφαση όσον αφορά το θέμα, όταν δηλαδή κάποιος γιατρός τους προσφέρει είτε ανοιχτά ή ρομποτικά να τους κάνουν τμηματική νεφρεκτομή ή απλώς λαπαροσκοπικά να πάνε και να αφαιρέσουν όλο το νεφρό. Θα πρέπει να κοιτάνε ποιο είναι το σωστό, ποιο θα είναι το όφελος για αυτούς, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί κάποιος να κοιτάει π.χ. εάν θα έχει τομή μετά. Θα πρέπει να κοιτάξει ότι κάνοντας μια ανοιχτή επέμβαση ρομποτική και προσπαθώντας να βγει μόνο όγκος, το κέρδος θα είναι ότι η νεφρική λειτουργία θα παραμείνει ίδια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος είναι και σχετικά νέος. Έτσι, δεν πρέπει πάντα απλώς να σκεφτόμαστε άλλα παροσκοπικά ή ρομποτικά αφαίρεση όλου του νεφρού, γιατί εν τέλει αυτό δεν είναι το σημαντικό ότι αν έχει τρύπες ή μια τομή, σημαντικό είναι τα νεφρά. Θα σας ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Επίσης, να τονίσω ότι
Και κατά τη διάρκεια της νεφρεκτομής, είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, στο τέλος δεν μένει μόνο ασθενής με μερικές τρύπες. Όταν θα βγει αυτό το παρασκεύασμα, όλο το νεφρό, το οποίο είναι ήδη από μόνο του 12-13 εκατοστά και με τον όγκο μεγαλώνει, χρειάζεται να γίνει και μια τομή στο τέλος να βγει το νεφρό. Δεν είναι ότι μένουν μόνο οι τρύπες. Σωστά. Και εν τέλει, πάντως εσείς χειρουργείτε μαζί, έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μαζί, συμφωνείτε για τον κάθε ασθενή. Ναι, δεν έχετε διαφωνήσει ποτέ. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπαμε, και η πείρα σας και η γνώση σας πάνω σε αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γιώργο Λεμπανάρη. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κύριε Απόστολο Λεμπανάρη, που ήρθατε στην εκπομπή face to face. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εδώ πιστά και είδατε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη συγκεκριμένη επέμβαση, αρκεί να γνωρίζει και ο γιατρός. Γεια σας από εμάς.